Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, το ερώτημα που πλανάτε όλη την ημέρα σήμερα και μέσα στην αίθουσα αλλά και στην κοινωνία είναι αν το ζήτημα για το οποίο συζητάμε αφορά ένα σκάνδαλο ή μια σκευωρία. Δεν υπάρχει όμως στην πραγματικότητα αυτό το δίλημα, γιατί ισχύουν και τα δύο. Υπάρχει σκάνδαλο στην εξέλιξη της φαρμακευτικής δαπάνης και υπάρχει σκευωρία της κυβέρνησης με ολοφάνερη επιχείρηση σπήλωσης των πολιτικών της αντιπάλων. Η επιλογή του χρόνου, η επιλογή των πολιτικών προσώπων, η εξόφθαλμη παράληψη άλλων, οι δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα και κυβερνητικών αξιωματούχων πριν και μετά την ανακοίνωση του θέματος αυτού, οι εξόφθαλμες δικονομικές παραβιάσεις, η ποιότητα των μαρτυρικών καταθέσεων, όλα αυτά και άλλα καταδεικνύουν την ύπαρξη συνωμοσίας. Χθες, ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου σας εξέθεσε ολοκληρωτικά. Οι μάρτυρες τους οποίους στηρίχθηκε αποκλειστικά για να στηθεί το όλο σκηνικό, κατέθεσαν σε καθεστώς απλής προστασίας. Και ότου θαύματος, αναβαθμίστηκαν σε προστατευόμενους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος μόνο αφότου ξεσηκώθηκε η κατακραυγή και ως άλλος. Αυτό αποδεικνύει το πόσο μεθοδικά και δόλια στείνεται την όλη σκευωρία. Εμάς, όπως και κάθε έντιμο πολίτη, μας ενδιαφέρει να λάμψει η αλήθεια. Μας ενδιαφέρει να διαπιστωθούν τα όποια θεσμικά κενά που επιτρέπουν τη διασπάθηση του δημοσίου χρήματος, ώστε να διορθωθούν και να μην επαναληφθούν ανάλογα φαινόμενα στο μέλλον. Μας ενδιαφέρει να εντοπιστούν οι όποιοι επιτίδιοι που εκμεταλλεύτηκαν αυτά τα κενά και πλούτησαν σε βάρος του δημοσίου. Μας ενδιαφέρει με λίγα λόγια η ουσία του θέματος. Ο κύριος Τσίπρας όμως δεν ενδιαφέρεται για όλα αυτά. Αν ενδιαφερόταν, θα φρόντιζε να υπάρξει η δυνατότητα για πλήρη έλεγχο και διαφάνεια χωρίς επιλεκτικές εξαιρέσεις ημετέρων και χωρίς για μια ακόμη φορά ευμενή, διακριτή μεταχείριση της περίοδου διακυβέρνησης 2-4-2-9 της Νέας Δημοκρατίας, οπότε και εκτροχιάστηκε η δαπάνη. Γιατί άραγε το κάνετε αυτό, κύριε Τσίπρα? Σας έχουμε προκαλέσει πάρα πολλές φορές εδώ μέσα στη Βουλή από αυτό το βήμα. Έχετε αναλάβει δεσμεύσεις? Και αν ναι, σε ποιον οφείλετε επιτέλους να έρθετε εδώ και να δώσετε απαντήσεις? Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω κάτι και στον κύριο Μητσοτάκη. Κύριε Μητσοτάκη, αποδέχεστε και αποδεχόμαστε ότι υπάρχει σκευωρία. Αποδέχεστε όμως ότι στην υπόθεση της φαρμακευτικής δαπάνης και στην Οβάρτης υπάρχει σκάνδαλο? Ναι ή όχι? Και με την ευκαιρία άκουσα τη θέση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την αλλαγή του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Βεβαίως, καμία αντίρρηση. Τι σημαίνει όμως αυτό? Σημαίνει ότι απαιτείται αλλαγή του συντάγματος. Και τι σημαίνει αυτό? Αυτό προϋποθέτει ευρύτερη συνεννόηση. Αλήθεια, κύριε Μητσοτάκη, πιστεύετε ότι μπορεί να επιτευχθεί αυτή η ευρύτερη συνεννόηση και ιδιαίτερα μέσα σε αυτό το κλίμα? Αν το πιστεύετε, εμείς μαζί μπορούμε να συζητήσουμε για μια μήνυα αναθεώρηση σε βασικές διατάξεις, αυτές δηλαδή που έχει οριμάσει απόλυτα η ιδέα ότι πρέπει να αναθεωρηθούν. Κύριε Τσίπρα, εσείς μοναδική έγνοια έχετε την πολιτική αξιοποίηση του σκανδάλου. Η ματιά σας είναι στραμμένη μόνο στα κομματικά ωφέλη που μπορείτε να προσκομίσετε. Όχι τι ωφελεί τη χώρα, αλλά τι ωφελεί εσάς. Γι' αυτό εξαιρέσατε από τον έλεγχο θρασίτατα
τη διερεύνηση των δικών σας ευθυνών, των δικών σας υπουργών, της δικής σας περιόδου. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η απόψινή συζήτηση πραγματοποιείται σε μια πολύ βαριά, εξαιρετικά αρνητική ατμόσφαιρα. Μέσα σε ένα κλίμα λίαν τοξικό. Με την κοινή γνώμη ξανά σε σύγχυση, με αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Η χώρα βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή. Πορεύεται με τη θηλιά που της φορέσατε στο λαιμό. Η Τουρκία εντείνει την προκλητικότητά της στο Αιγαίο και την Κύπρο, καταπατώντας τις διεθνείς συνθήκες και το διεθνές δίκαιο. Κάθε χαλαρότητα από την πλευρά της κυβέρνησης, κάθε αδράνεια, μπορεί να προκαλέσει σοβαρότατη βλάβη στα εθνικά μας συμφέροντα. Στο θέμα των Σκοπίων, αντί να επιδιώξετε εθνική συνεννόηση και διαμόρφωση εθνικής γραμμής, τι επιχειρήσατε να κάνετε? Προσπαθήσατε να διχάσετε τους πολιτικούς σας αντιπάλους και βεβαίως τον ελληνικό λαό. Και σήμερα είμαστε αντιμέτωποι με τον κίνδυνο σαλαμοποίησης της λύσης που θα δημιουργήσει, και θυμηθείτε το, πολύ μεγαλύτερα προβλήματα στο μέλλον από αυτά που φαίνεται ότι προσπαθεί να επιλύσει. Στην οικονομία έχει γίνει σαφές πως το τέλος του προγράμματος σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει οριστική και ασφαλή έξοδο από την κρίση. Τελειώνει το μνημόνιο για τους εταίρους μας. Δεν τελειώνει για μας. Άλλωστε έχετε δεσμευτεί προκαταβολικά για ένα μνημόνιο μετά το μνημόνιο. Έχετε νομοθετήσει νέες περικοπές στις συντάξεις και στο αφορολόγητο. Έχετε εκχωρήσει το δημόσιο πλούτο. Έχετε δεσμευτεί σε υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα. Και τώρα τι κάνετε? Το ομολογήσατε. Διαπραγματεύεστε απλώς το είδος της επιτροπίας. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, βρισκόμαστε λοιπόν σήμερα εδώ για άλλη μια φορά αντιμέτωποι με μια πολιτική σκευωρία με ενορχιστρωτή τον κύριο Τσίπρα και βραχίωνε στους υπουργούς του. Και τι εξαιρετική σύμπτωση! Απίθανη! Ο πρώην διοικητής της ΕΕΠ, επί Νέας Δημοκρατίας, επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας, και βεβαίως οι θύλακές του στην δικαιοσύνη, είναι αυτοί που σήμερα κινούν τα νήματα. Γνωρίζω ότι μπορεί κάποιοι καλόπιστοι να μας ρωτήσουν, ωραία όλα αυτά, αλλά εδώ αποκαλύπτεται μια τόσο σοβαρή ιστορία και εσείς ασχολείστε μόνο με τους τύπους. Όχι, απαντάμε. Εμείς ποτέ δεν αρνηθήκαμε την έρευνα. Πρώτοι εμείς λέμε όλα στο φως. Με ανεπηρέαστη όμως τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Γιατί εμείς δεν σηκώνουμε μύγα στο σπαθί μας. Εμείς θέλουμε περισσότερο από όλους να λάμψει η αλήθεια. Αλλά αυτό να γίνει με την ομαλή λειτουργία των θεσμών. Χωρίς παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Χωρίς υποδείξεις. Χωρίς την αντισυνταγματική εμπλοκή υπουργών. Χωρίς παρακρατικές μεθόδους και συνεργασία με τον κίτρινο τύπο. Χωρίς εξωθεσμικούς παράγοντες. Και ακούστε. Ακούστε και προσέξτε καλά, γιατί όσο περισσότερο παραβιάζετε τους θεσμούς, όσο καταπατάτε τη διάκριση των εξουσιών, τόσο περισσότερο βάζετε σε κίνδυνο την ίδια τη δημοκρατία. Η μόνη κερδισμένη από όλη αυτή την ιστορία είναι η ακροδεξιά και η Χρυσή Αυγή. Είναι ακριβώς η ίδια λογική που οδήγησε στις πλατείες της οργής και δημιούργησε αυτή την εγκληματική οργάνωση. Είναι η ίδια επικίνδυνη λογική που οδηγεί σε καθεστωτικές αντιλήψεις του τύπου «Τώρα είναι η ώρα να κατακτήσουμε την εξουσία, γιατί είμαστε στην εξουσία, αλλά δεν την έχουμε κατακτήσει όπως θα θέλαμε». Και μετά την εικόνα που παρουσίασε σήμερα η Βουλή, θέλω να τονίσω ότι δεν θα επιτρέψουμε να κατρακυλήσει και πάλι η Ελλάδα και η Βουλή στο βούρκο. Όσο περνάει από το χέρι μας, δεν θα επιτρέψουμε να γίνει η πολιτική ζωή του τόπου ρωμαϊκή αρένα. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ο σκληρός ανταγωνισμός των μεγάλων φαρμακοβιομηχανιών επεκτείνεται σε κάθε σχετικό πεδίο.
προώθηση σκευασμάτων στις αγορές, αποκλεισμός ανταγωνιστών, ευνοϊκή τιμολόγηση. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε πολλές χώρες σε ολόκληρο τον πλανήτη. Η έρευνα, και αυτό δεν πρέπει να διαφεύγει σε κανέναν, είναι διεθνής και άρχισε από τις Αμερικανικές αρχές. Το σκάνδαλο Νοβάρτης έχει όντως πληρωθεί πολύ ακριβά από την Ελλάδα, τους ίδιους τους Έλληνες. Να ερευνηθεί λοιπόν σε βάθος από τη δικαιοσύνη στις πραγματικές του διαστάσεις. Θα πρέπει να τεκμηριωθεί, χωρίς άλλη καθυστέρηση, η συγκεκριμένη ευθύνη της εταιρείας Νοβάρτης και να αναλυφθούν όλες οι νομικές ενέργειες σε βάρος της εταιρείας ώστε να εξασφαλιστεί η αποζημίωση του δημοσίου. Επίσης, επειδή πρέπει εκτός από την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης να δούμε επί της ουσίας το θέμα σε ό,τι αφορά τον εξυγχρονισμό και την αυστηροποίηση ακόμα περισσότερο του θεσμικού πλαισίου που αφορά το φάρμακο, θέλω σήμερα να καταθέσω δύο συγκεκριμένες προτάσεις. Πρώτον, καλώ τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης και τον Υπουργό Υγείας, όπως έχουν δικαίωμα από τον νόμο αλλά και υποχρέωση απέναντι στον ελληνικό λαό, να ζητήσουν αμέσως από την Επιτροπή Ανταγωνισμού να εξετάσει την ομαλή λειτουργία του ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά φαρμάκου και να υποδείξει τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν από την πολιτεία. Όποιος εφαρμόζει τις αντιανταγωνιστικές συμπεριφορές για τις οποίες βοά η αγορά, να υποστεί τις αυστηρές κυρώσεις και να πληρώσει τα υψηλά πρόστιμα που επιβάλλονται σε τέτοιες περιπτώσεις. Δεύτερον, παράλληλα με την έρευνα για το χθες, πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά, να προετοιμαστούμε για το μέλλον. Γι' αυτό κατέθεσα σήμερα στον Πρόεδρο της Βουλής πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 44 του κανονισμού της Βουλής για τη συγκρότηση κοινοβουλευτικής επιτροπής που θα εξετάσει την αγορά φαρμάκου και τη φαρμακευτική δαπάνη στην Ελλάδα από σήμερα και για την επόμενη δεκαετία, με ειδική αναφορά στην προστασία επιτέλους της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, που επίσης πλήττεται από τις αθέμητες πρακτικές των πολυεθνικών κολοσσών. Καταθέτω στα πρακτικά την πρόταση που έστειλα στον Πρόεδρο της Βουλής. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, μπορεί τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ να υποδύεται το σταυροφόρο της διαφάνειας, αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Η ελληνική δικαιοσύνη με βασικές διαδικασίες και δυνατότητες με τις οποίες εμείς την εξοπλίσαμε μπορεί να συνεργαστεί με τις διεθνείς αρχές για να αποκαλύψει τις πρακτικές της πολυεθνικής φαρμακοβιομηχανίας, τις υπόγειες συναλλαγές και τη διαφθορά που συνδέεται με αυτές. Θέλετε λοιπόν, κύριοι της κυβέρνησης, να δούμε την αλήθεια ή θέλετε να την κουκουλώσετε? Γιατί όσο αφορά την παράταξή μας, είναι αυτή που με πρωτοφανές πολιτικό κόστος ανέλαβε την πρωτοβουλία να βάλει επιτέλους μία τάξη στα οικονομικά και δημοσιονομικά μεγέθη της φαρμακευτικής αγοράς. Κανείς δεν δικαιούται να παραβλέψει το έργο μας, όσα εμείς προσφέραμε στη χώρα, ειδικά μέσα στη χειρότερη οικονομική κρίση που άλλοι δημιούργησαν. Κανείς δεν δικαιούται να αποκρύπτει από τους πολίτες την αλήθεια, την αδύρυτη αλήθεια των αριθμών. Και καταθέτω το διάγραμμα της πορείας της δαπάνης του φαρμάκου για άλλη μια φορά και στα πρακτικά της Βουλής. Τι λένε οι αριθμοί αυτοί? Το 2004 το ΠΑΣΟΚ παρέδωσε τη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη στα 2,4 δις ευρώ. Θεσμοθέτησε μέτρα συγκράτησης του κόστους, ιδίως της λίστας φαρμάκων και τους σημαντικούς περιορισμούς στη συνταγογράφηση σε εξειδικευμένους γιατρούς για ειδικές εξετάσεις. Τι έκανε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Στη συνέχεια κατήργησε τη λίστα και τους περιορισμούς, άφησε ασίδωτες τις πολυεθνικές του φαρμάκου. Το αποτέλεσμα, η δαπάνη εκτινάχθηκε σε ύψος ρεκόρ, πάνω από 5 δις, υπερδιπλασιάστηκε δηλαδή μέσα σε 4 μόλις χρόνια. Η μεγαλύτερη δαπάνη για το φάρμακο σε όλη την Ευρώπη την εποχή εκείνη. Και αυτό ήταν απλώς ένα τμήμα, μία μόνο πτυχή
της γενικευμένης δημοσιονομικής κατάρρευσης της χώρας την περίοδο 2004-2009 που φέρνει φαρδιά πλατιά την υπογραφή της Νέας Δημοκρατίας. Και ύστερα, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα λίγο χρόνο ακόμα. Μέσα στην καταχνιά της πρώτης μνημονιακής περίοδου, το ΠΑΣΟΚ ήταν η μόνη πολιτική δύναμη ευθύνης που αποφάσισε να προωθήσει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, να αλλάξει τις πάγιες πρακτικές, να συγκρουστεί με τα κατεστημένα συμφέροντα στον χώρο του φαρμάκου. Σε χρόνο ρεκόρ, κόντρα στις αντιδράσεις, εμείς δημιουργήσαμε μεθοδικά και επίμονα τις βάσεις ενός υγιούς πλαισίου για το φάρμακο στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ ήταν που αναδιοργάνωσε το καθεστώς τιμολόγησης των φαρμάκων. Δημιούργησε την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, το παρατηρητήριο τιμών για τις προμήθειες. Έφερε μια επανάσταση, δημιουργώντας πρωτόγνωρες συνθήκες διαφάνειας και λογοδοσίας όλων των εμπλεκόμενων στην αγορά φαρμάκου, γιατρών, φαρμακοποιών, αποθηκών, βιομηχανιών. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ εξάλλου ήταν αυτή που σύστησε τον ΕΟΠΗ και συγκρότησε μηχανισμούς ελέγχου των παραβάσεων. Εισήγαγε το διπλογραφικό σύστημα στα νοσοκομεία, άλλαξε τη διαδικασία τιμολόγησης. Μιλάμε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, για χειροπιαστές μετρήσιμες παρεμβάσεις που οδήγησαν σε εξοικονόμηση δισεκατομμυρίων ευρώ. Εμείς διαλύσαμε το πάρτι των πολυεθνικών. Εμείς με τους δικούς μας ανθρώπους, τα στελέχη μας που σήμερα έχετε στοχοποιήσει. Μειώσαμε τα περιθώρια του κέρδους. Κλείσαμε τις χαραμάδες της διαπλοκής. Όχι λοιπόν, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριοι της κυβέρνησης, δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Και είμαστε περήφανοι για όσα προσφέραμε και για όσα υλοποιήσαμε. Όχι στα λόγια, αλλά με έργα. Που σήμερα κάποιοι θεωρούν αυτονόητα στην καθημερινότητά τους. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, εδώ προκύπτει βέβαια τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ όταν γινόντουσαν όλα αυτά. Πολεμούσε και καταψήφιζε κάθε εξυγχρονιστική μας παρέμβαση. Σφιχταγκαλιαζόταν με τα μεγάλα φαρμακοβιομηχανικά συμφέροντα και τις ιατρικές συντεχνίες. Και ο κύριος Τσίπρας μας μιλούσε για χαμένες θέσεις εργασίας και διάφορα άλλα δαιμόνια. Είναι ακριβώς ο ίδιος ιδεολειπτικός, φοβικός, αντιμεταρρυθμιστικός ΣΥΡΙΖΑ που τώρα κάνει το δικό του παιχνίδι στην υγεία. Κλείνει τα μάτια στην αποδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και στα προβλήματα που συσσωρεύονται. Ο ΣΥΡΙΖΑ όχι απλώς δεν βελτίωσε τίποτα στον χώρο του φαρμάκου, αλλά απέτυχε ακόμα και να διαχειριστεί τους μηχανισμούς που εμείς δημιουργήσαμε. Μιλάμε για μια κυβέρνηση επικίνδυνη και ταυτόχρονα ανάλγητη, που δεν κατάφερε ή δεν θέλησε να τιμολογήσει εγκαίρως τα φάρμακα το 2015. Κι όμως οι υπεύθυνοι για όλη αυτή την ολιγορία υπουργοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην πρόταση της πλειοψηφίας. Εκ των προτέρων είναι καθαροί, διάφανοι, με την υπογραφή τους μάλιστα μερικοί από αυτούς. Δεν έχει δρώσει κανένα αυτή για εκείνους που ξέχασαν, ρωτώ, επί μήνες να εκδώσουν το δελτίο τιμών του 2015, έτσι ώστε εκ των πραγμάτων κάποιοι να κερδίσουν εκατομμύρια γιατί οι τιμές των φαρμάκων τους επρόκειτο να μειωθούν. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν καλύπτει με ομό τρόπο τις δικές του ευθύνες και παραλήψεις στο πεδίο και του φαρμάκου και της υγείας. Επιμένεται κατά συνήθεια να συγκαλύπτεται ευθύνες και υπευθύνους. Ειδικά στον χώρο του φαρμάκου, διαχρονικά, οριζόντια, επιλεκτικά και κενά μνήμης. Γιατί δεν έχει έρθει ακόμα το θέμα στην Εξεταστική Επιτροπή για την Υγεία? Ένα χρόνο λειτουργεί αυτή η Επιτροπή. Και όμως όποτε η συζήτηση φτάνει στο φάρμακο, τηρείται μία ύποπτη σιωπή. Υπάρχει τελικά προστατευόμενη περίοδος, προστατευόμενος πρωθυπουργός και προστατευόμενη υπουργή. Αυτή είναι η πραγματικότητα και σας έχει πάρει χαμπάρι ο ελληνικός λαός. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, δυστυχώς για την κυβέρνηση υπάρχουν ακόμα έντιμοι δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί, ανεπηρέαστοι και ανεξάρτητοι. Υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί που μπορούν να οδηγήσουν στην αποκάλυψη των υπευθύνων, με αντικειμενικότητα, με σύνεση και μέτρο εμείς, όσο μας αφορά, θα συμβάλλουμε αποφασιστικά ώστε να αποκαλυφθεί η αλήθεια.
τόσο για την υπόθεση της Νοβάρτης, όσο και για τη σκευωρία που εσείς προσπαθείτε να στήσετε γύρω από αυτήν. Να αποκαλυφθεί το οργανωμένο σχέδιό σας. Η γκρίζα προπαγάνδα σας που διαστρέφει τα γεγονότα, τις αποδείξεις, συνθέτοντας ένα δικό της αφήγημα που δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Εμείς, κυρίες και κύριοι βουλευτές, απαιτούμε την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Γι' αυτό και λέμε ναι στη σύσταση ειδικής επιτροπής με πλήρη ανακριτικά καθήκοντα που θα έχει τη δυνατότητα να διερευνήσει σε βάθος την υπόθεση για όλους και για όλα. Για να αποκαλυφθεί επιτέλους η σκευωρία, για να βγει στο φως η αλήθεια, για να μην μείνουν αδικαιολόγητες σκιές για κανένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και την Προοδευτική Δημοκρατική Παράταξη. Καθαρές κουβέντες λοιπόν, κύριοι της κυβέρνησης. Και ρωτώ, και το ρωτάμε όλη την ημέρα σήμερα, αλλά απάντηση δεν έχουμε πάρει, τι είδους προανακριτική πάτε να κάνετε? Άλλα λέτε στην ημερήσια διάταξη, άλλα λέτε στην πρόταση των βουλευτών. Δεν είναι κύριος ρόλος της Επιτροπής αυτής ο έλεγχος της παραγραφής, όπως προτείνετε στο κείμενό σας. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, εμάς δεν μας ενδιαφέρει να δούμε για την παραγραφή. Μας ενδιαφέρει να δούμε την ουσία της υπόθεσης. Για μας, λοιπόν, προϋπόθεση είναι η πλήρης και σε βάθος διαλεύκανση αυτής της ιστορίας. Οι δήθεν προστατευόμενοι μάρτυρες να έρθουν και να καταθέσουν στην Επιτροπή της Βουλής και μάλιστα σε αντιπαράσταση με τα αναφερόμενα από αυτούς πρόσωπα. Οι βουλευτές ανακριτές θα ενημερωθούν για το σύνολο της αλληλογραφίας και των επαφών μεταξύ των ελληνικών αρχών και των αμερικανικών υπηρεσιών. Άμεσα θα πρέπει να σταματήσει κάθε εμπλοκή υπουργών και εξωθεσμικών παραγόντων στο έργο της δικαιοσύνης. Λέμε ναι σε κάθε διαδικασία αποκάλυψης της αλήθειας, σε κάθε δίκαιη και αντικειμενική διερεύνηση χωρίς αστερίσκους και υποσημειώσεις. Γιατί πιστεύουμε στο κράτος δικαίου, στη δικαιοσύνη και τελικά στη δημοκρατία. Και για ακριβώς τους ίδιους λόγους, λέμε όχι σε μια fake επιτροπή που με διαδικασία express θα αποκρύψει την ουσία της υπόθεσης επειδή εντός εισαγωγικών δεν βγαίνει τίποτα σε βάρος των πολιτικών αντιπάλων των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Σε βιασμό του τεκμηρίου αθωότητας των αναφερόμενων προσώπων για την εξυπηρέτηση του προσχεδιασμένου προγκρόμ σε βάρος τους. Λέμε όχι σε fast-track κοινοβουλευτικά δικαστήρια χωρίς αντικείμενο μόνο και μόνο για τη δημιουργία εντυπώσεων. Και επαναλαμβάνω, όλη την ημέρα δεν έχουμε πάρει μία δέσμευση από επίσημα χείλη για τι είδους προανακριτική ψηφίζει σήμερα αυτή η Βουλή. Κύριε Πρωθυπουργέ, απόψε κομπάζεται υποδιόμεροι τους κατήγορους, τους αγγέλους της κάθαρσης, αλλά δεν έχετε συνέστηση της πραγματικής σας θέσης. Απόψε, εσείς είστε στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Και εμείς είμαστε που σας κατηγορούμε επώνυμα και χωρίς καμία κουκούλα. Σας κατηγορούμε για το θεσμικό κατήφορο που σπρώχνετε τη χώρα. Παρακαλώ πολύ, σας κατηγορούμε για τις ευθείες... Ολοκληρώνω σε ένα λεπτό. Σας κατηγορούμε για τις ευθείες παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Για τη χειραγώγηση δικαστικών λειτουργών και το θεσμικό σκάνδαλο. Σας κατηγορούμε για τη συνειδητή απαξίωση της χώρας. Τη διγλωσία, τα μισόλογα, τη μόνιμη αλαζονία μιας πρόσκαιρης εξουσίας. Σας κατηγορούμε για τη διαρκή εμφυλιοπολεμική ρητορική, για το μίσος, για το δηλητήριο που χύνεται διαρκώς σε αυτόν τον ταλαιπωρημένο τόπο, για τις σκιές, για το λαϊκισμό, για την απαξίωση της πολιτικής, για το στίγμα που φεύγοντας αφήνεται πίσω σας στην πολιτική ζωή του τόπου. Εμείς σας κατηγορούμε και ο ελληνικός λαός θα σας κρίνει. Και να είστε σίγουροι, κύριοι της κυβέρνησης, η χώρα θα βρει το δρόμο που της αξίζει και εσείς θα πάρετε δρόμο. Και το κίνημα αλλαγής θα παίξει καθοριστικό, πρωταγωνιστικό ρόλο με αυτόνομη πορεία και συνέπεια στις αρχές μας για μια προοδευτική διακυβέρνηση. Σας ευχαριστώ πολύ.